Είσαστε εδώ πέρα ως μάρτυρας, προσωπείτε ένα πολιτικό σχηματισμό. Θα μας πείτε την ιδιότητά σας και το χρόνο στον οποίο ανάγονται τα γεγονότα που θέλετε να καταθέσετε. Από την πλευρά μας σας υπογραμμίζω ότι η κατάθεση πρέπει να είναι πλήρης σε γεγονότα και αναφορά επίσης των πηγών της πληροφόρησής σας, ακριβώς επειδή η διαδικασία... Επειδή ακριβώς η διαδικασία αυτή έχει χαρακτήρα προανακριτικής επιτροπής, έχει προανακριτικά καθήκοντα σύμφωνα με τον κώδικα της πολιτικής δικονομίας, της ποινικής δικονομίας, συγγνώμη. Θα αρχίσω με την όρκησή σας. Σας ρωτάω αν θέλετε να δώσετε θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Πολιτικό. Πολιτικό. Οπότε παρακαλώ να επαναλάβετε μαζί με μένα, μετά από μένα. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου. Δηλώνω επικαλούμενο στην τιμή και τη συνείδησή μου. Ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτα. Χωρίς να προσθέσω ούτε να αφαιρέσω τίποτα. Η διαδικασία είναι γνωστή. Δέχεστε ερωτήσεις από τους εισηγητές των κομμάτων 15 λεπτών, στις οποίες απαντάτε εντός του αυτού χρονικού διαστήματος, πλην της τελευταίας, η οποία μπορεί να απαντηθεί, ή των τελευταίων, ανεξαρτήτως χρόνου. Οι εισηγητές κατόπιν θα είναι οι βουλευτές για 8 λεπτά. Οποιαδήποτε στιγμή θέλετε ένα διάλειμμα, θα μας το πείτε. Συνηθίζουμε και κάνουμε διάλειμμα ανάμεσα στις εξετάσεις εισηγητών και συνοδέλφων βουλευτών. Ο κύριος Λάπας, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Δαριώτη. Καλώς ήρθατε. Σκάνω την πρώτη ερώτηση που κάνω σε όλους τους μάρτυρες. Ποιο είναι το ύψος του δανεισμού του ΣΥΡΙΖΑ, σε ποιες τράπεζες και τι ποσό οφείλεται σε κεφάλαιο και ο τόκος, εάν είναι ληξιπρόθεσμο και ενήμερο, και γενικές γραμμές, ποια είναι η κατάσταση του δανεισμού του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα απέναντι στο τραπεζικό σύστημα. Σήμερα το υπόλοιπο του δανείου που οφείλει ο ΣΥΡΙΖΑ στην τράπεζα την Εθνική, με την οποία αποκλειστικά και μόνο έχει σχέση. Μόνο μία τράπεζα λοιπόν. Μόνο μία τράπεζα. Υπήρχε κάποιο στο παρελθόν, περίπου το 12-13, μία σχέση με την Άττικα και την Πειραιώ. Έχουν για ποσά της τάξης των 150 και 200-300. Υπάρχουν οφειλές σήμερα στην Άττικα και στην Πειραιώ. Υπάρχουν οφειλές. Δεν υπάρχει καμία. Έχω να καταθέσω στην Επιτροπή τα έντυπα της εξόπλησης. Σε ποια τράπεζα υπάρχει οφειλή λοιπόν? Μόνο στην Εθνική. Ναι, για πες μας τι ποσό. Αυτή τη στιγμή το χρέος είναι 7.950.000. Τα εκατομμύρια. 7.950.000, ναι, ναι. Ξαναλέω. Το συνολικό δάνειο, οι συνολικές δανειακές από το 2002 ήταν 27 εκατομμύρια. Ναι. Έχουν εξοπληθεί ως κεφάλαιο τα 19 εκατομμύρια, δηλαδή το 70-71%. Έχουν πληρωθεί όλοι οι τόκοι μέχρι και το τέλος του 2016, περίπου 3,4 εκατομμύρια. Κεφάλαιο εξόφλησε καθόλου ΣΥΡΙΖΑ? Σας λέω ότι έχει εξοφλήσει κεφάλαιο 19.114.510 για την ακρίβεια, έναντι συνολικού δανεισμού 27 εκατομμυρίων. Μάλιστα. Σήμερα το υπόλοιπο αυτό της οφειλής είναι, εξυπηρετείται κανονικά, είναι ενήμερο? Εξυπηρετείται, πληρώνονται όλοι οι τόκοι και εξυπηρετείται σε μεγάλο βαθμό το κεφάλαιο. Μάλιστα. Το 16 παραδείγματος χάρη, 1.150.000 πληρώθηκε στο κεφάλαιο και 480.000 τόκους. Μάλιστα. Άρα συνολικά περίπου δηλαδή κεφάλαιο και τόκοι. Κεφάλαιο και τόκοι έχουν πληρωθεί 22-23 εκατομμύρια. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχει ακουστεί σε άλλες συνεδριάσεις εδώ ότι μερικά κόμματα περιήλθαν σε αδυναμία να καταβάλουν δόσεις κεφαλαίων και τόκων, διότι δήθεν ήταν μεγάλο το επιτόκιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα σταθερό επιτόκιο ή διαφοροποιημένο σε διάφορες περιόδους έναντι της Εθνικής Τράπεζας? Διαφοροποιούνταν. Δηλαδή η ερώτηση είναι με τι επιτόκιο δανείζονται, τέλος πάντων. Το επιτόκιο που... Να μιλήσουμε για την Εθνική, για την οποία έχουμε το... Ναι, την Εθνική, ναι. Το επιτόκιο το 2005
ήταν 2,11 το Euribor, συν 2 το περιθώριο της τράπεζας, συν 0,60 ο 4,71 σύνολο. Γύρω στο 5 δηλαδή. Γύρω στο 5. Από τότε μέχρι σήμερα είχατε κανένα, μια ιδιαίτερη έβνοια, αύξηση μεγάλη, μείωση. Το 2010. Το 2010, από το 2. Το 2010, το Euribor, με τι επιτόκιο δανείστε? Πάλι αθροιστικά στο 4,72. 4,72. Και το 2014 στο 5,11. 5,11. Δηλαδή γύρω στην περιοχή του 5. Κατά μέσο όρο. Μέσο σταθμικά μέσο όρο. Αθροιστικά το επιτόκιο. Εδώ γιατί τα κόμματα τα δύο μεγάλα έφτασαν να πληρώνουν στην περιοχή σε 6,5 και 7%. Μήπως έχει σχέση κάποια στιγμή, δεν το ξέρω. Μήπως παίζει ρόλο κάποιο στόχο επιμερία, αν δεν είναι ενήμερα τα κόμματα αυξάνει το επιτόκιο? Υποθέτω ότι όταν. Με συγχωρείτε, σε αυτό το επιτόκιο, το 5%, έχει μπει ποτέ τόκος επιμερίας? Όχι, όχι. Όχι. Ποτέ. Δεν τα ποτέ υπερήμερα τα δάνεια. Ναι. Μήπως τα άλλα κόμματα έφταναν στο 7 επειδή ήταν υπερήμερα? Είναι πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Ωραία. Άρα έχουμε σταθερό λοιπόν επιτόκιο. Εδώ αναφέρθηκε επίσης κάποια στιγμή τον κύριο Μεταράκη για μια επιστολή το 10 του Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τότε το 10 και ζητούσε με αυτή την επιστολή να ρυθμιστεί το δάνειο και να δοθεί καινούριο δάνειο. Για πέστε μας, τι έχετε να πείτε για αυτή την επιστολή του πρόεδρου του κόμματος? Ναι. Καταρχήν, γιατί από τον πρόεδρο του κόμματος και όχι από έναν εκπρόσωπο που σημαίνει με όλα τα υπόλοιπα κόμματα? Ένα λεπτό. Καταρχήν μου προκαλεί τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι δημιουργήθηκε μεγάλος θόρυβος στην Επιτροπή και ενδεχομένως και ευρύτερα για αυτή την επιστολή. Για αυτή την επιστολή. Μια απλή επιστολή. Κοντά στο μικρόφωνο δεν καταγράφεται. Μια απλή επιστολή η οποία έθετε δύο θέματα. Τι έλεγε? Υπάρχει και ένα θέμα. Διότι αυτό που δημοσιεύτηκε τουλάχιστον είναι ακριβής επιστολή, αλλά είναι από το γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου, ναι, της Τράπεζας. Τώρα, πώς, επειδή έχει συμβεί και με άλλα έγγραφα που αφορούν το κόμμα μας και να είναι σε χέρια άλλου κόμματος, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Θα το σχολιάσουμε αργότερα αυτό. Τώρα πέστε μας για την επιστολή καθ' αυτή. Επί της ουσίας. Πρώτον, υπογράφει ο κύριος Τσίπρας επειδή έτσι προβλέπεται από το καταστατικό. Υπήρχε αξιοδότηση ειδική της Κεντρικής Επιτροπής για τις δανειοδοτήσεις του κόμματος και αργότερα αυτή η ρύθμιση πέρασε και ως καταστατική διάταξη στο καταστατικό του κόμματος. Μάλιστα. Τώρα, τι ζητούσε με την επιστολή? Εγώ, πώς την αξιολογείτε? Το πρώτο μέρος, το πρώτο σκέλος είναι ένα αίτημα δανειοδότησης που εξηγεί τους λόγους και ενισχύει το αίτημα με το γεγονός ότι η επόμενη χρονιά, γι' αυτό λέει έστω και σαν να θεωρηθεί ως προκαταβολή, να δοθεί ένα ποσό το οποίο επιβεβαιώθηκε από τα πράγματα. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαιρνε αυτό το ποσό 3,7, πήρε 3,5 εκατομμύρια, άρα μπορούσε να κρατική επιχορήγηση, άρα μπορούσε να το καλύψει. Το δεύτερο όμως σκέλος που είναι και το επίμαχο και έχει μία αξία, θα ήθελα να σας το διαβάσω. Όχι, όχι, αξιολογήστε ότι την έχουμε την επιστολή. Νομίζω τα πρακτικά είναι. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου. Πώς την εκτιμάτε? Το δεύτερο κομμάτι εκφράζει μια αγωνία του κόμματος συνολικά για την τακτοποίηση των κρεμών υποθέσεων δανεισμού. Μάλιστα. Ουσιαστικά προσπαθεί να διαγράψει το πορτρέτο ενός δανειολήπτη συνεπούς που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με συνέπεια, ενοχλεί η έκφραση με μια ευρύτερη θεώρηση. Εμείς αυτό που ζητούσαμε είναι να αντιμετωπίσουμε το θέμα του χρέους, όχι να δανειστούμε όπως 10 εκατομμύρια. Ζητούσαμε να ρυθμιστεί το υπάρχον με σταθερούς κανόνες, να ξέρουμε κάθε χρόνο τι ακριβώς θα πληρώνουμε σε κεφάλαιο, σε τόκους κλπ. Για να μπορούμε να ρυθμίσουμε και να μην παίζουμε με τις διακυμάνσεις των χρηματοδοτήσεων των κρατικών που ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα λόγω και της κρίσης δεν είναι σταθερές, δεν είναι
Άρα ζητάγαμε να συνεννοηθούμε με την τράπεζα σε μια ρύθμιση η οποία να μας εξυπηρετεί και εμάς με την έννοια να ξέρουμε σταθερά τι πληρώνουμε κάθε χρόνο και επίσης η τράπεζα να ξέρει τι απολύτως θα λαμβάνει. Η ρύθμιση που συμφωνήθηκε τηρήθηκε από την πλευρά του κόμματός σας. Έχω την εντύπωση, συγγνώμη να ολοκληρώσω, έχω την εντύπωση ότι είναι περίπου δικαίωμα κάθε δανειζόμενο να επιζητεί σε σχέση με τις συμφωνίες που κάνει με την τράπεζα τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους στα όρια του δυνατού και των νόμων. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί, μου είναι αδιανόητο να θεωρηθεί αυτή η επιστολή ότι είναι προτροπή σε παρανομία. Έτσι εμφανίστηκε. Ας το κρίνουμε εκ του αποτελέσματος μετά την επιστολή. Είχε κάποια έβνοια ο ΣΥΡΙΖΑ με φάλη την επιστολή αυτή? Όχι, δεν το επιτόκιο μεταβλήθηκε? Όχι, βέβαια. Όχι. Το δάνειο που πήρε εξοφλούνταν κανονικά δόσεις όπως συμφωνήθηκαν? Σας είπα προηγούμενα ότι... Και το δάνειο αυτό? Βεβαίως. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πότε πήρε τελευταίο δάνειο ο ΣΥΡΙΖΑ? Το 11. Το 14. Τι ποσό? 1,5 εκατομμύριο. Πότε επέβαλε την αίτηση ο ΣΥΡΙΖΑ για τη λήψη αυτού του δανείου, του τελευταίου του δανείου? Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Ήταν δάνειο μήπως εκλογικής χρησιμοποίησης, χρήσης? Ήταν μέσα σε εκλογική περίοδο? Όχι, δεν... Ήταν δάνειο το οποίο... Ήταν ένα δάνειο που χρειαστήκαμε για να καλύψουμε συσσωρευμένες ανάγκες... Λειτουργικές ανάγκες του κόμματος. Λειτουργικές ανάγκες του κόμματος. Υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο. Από ό,τι ξέρω, η Βουλή διαλύθηκε 31/12 του 2014. Μάλιστα. Οι εκλογές δηλαδή προκηρύχθηκαν 31/12. Υπήρχε μια μεγάλη Υπήρχε αρχές Σεπτεμβρίου του 2014 προγραμματισμός για εκλογική διαδικασία? Όχι, βέβαια. Όχι, βεβαίως. Αυτό είναι βασικό. Για πέστε μου τώρα. Το μόνο κόμμα που πήρε δάνειο λοιπόν μετά το 2011 είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα άλλο κόμμα. Αυτό το δάνειο του 2014. Ξέρετε γιατί? Τα άλλα κόμματα γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν δάνειο μετά το 2011. Δεν ξέρω. Ακούσατε, παρακολούθησατε την επιτροπή μας εδώ? Ξέρετε αν τα δύο μεγάλα κόμματα κατέβαλαν δόσεις έναντι τόκων και δανείου μετά το 2011. Υπήρχαν δυσκολίες στην δανειοδότησή τους από τις τράπεζες, πιθανόν να είναι γι' αυτό. Μάλιστα. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για τα άλλα κόμματα. Ναι, για πέστε μου τώρα κάτι. Άρα λέτε ότι μέχρι και το δάνειο του 2014, το δάνειό σας από το 2 μέχρι και το 2014 και μέχρι και σήμερα, λέτε, είναι εξυπηρετούμενο και ενήμερο? Μέχρι και σήμερα, ένα ποσό 375.000 από αυτά που σας είπα ότι έχουν δοθεί ως κεφάλαιο, εξυπηρετεί το... Μάλιστα. Για πες μου, σχετικά με τις εχωρήσεις εδώ, τι εχωρήσεις έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ των κρατικών χρηματοδοτήσεων και ποιο έτος? Και για ποιο δάνειο? Το... Τι εχωρήσεις... Ποια κρεματική χρηματοδότηση κρατική, ποιο έτος κάνετε χώρισε? Τετραετίες ήταν οι εκχωρήσεις της κρατικής χρηματοδότησης, εκτός από μία που είναι πενταετής, νομίζω αυτή που ήταν το 10, νομίζω. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς όταν συνομιλούσαμε με την τράπεζα και προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τη δυνατότητα του κόμματος να αποπληρώνει, παίρναμε υπόψη μας ότι τη σταθερότητα που προέκυπτε από τη συμμετοχή μας στην Ευρωβουλή. Επί 20 χρόνια το κόμμα είναι σταθερά και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν τα ποσοστά του ήταν μικρά, η χρηματοδότηση από την Ευρωβουλή, τα ποσά που διατίθενται στα κόμματα που είναι στην Ευρωβουλή και σε αυτά που είναι πάνω από 1,5% είναι μεγαλύτερα από ό,τι είναι η χρηματοδότηση από τη συμμετοχή του στην Ελληνική Βουλή. Και αυτό το επικαλούμαστε πολύ συχνά και προέκυπτε από τα νούμερα. Τώρα, αυτό το αναφέρετε γιατί? Με βάση αυτό. Δηλαδή, η συμφωνία που κάνατε με την τράπεζα είχε να κάνει με ένα. Δηλαδή, ότι το κόμμα σε κάθε περίπτωση έχει 1% και θα είναι στην Ευρωβουλή. Κοιτάξτε, γιατί το 2009 είχαν γίνει οι ευρωεκλογές. Άρα το κόμμα είχε μπροστά του, τουλάχιστον ό,τι και να συνέβαινε την επομένη, είχε μία τετραετία, πενταετία μια σταθερή χρηματοδότηση. Μάλιστα.
η οποία ήταν επαρκής για να καλύψει την δανειολόγηση της συγκεκριμένη. Για πες τώρα κάτι, όταν κάνατε συμβάσεις με δανειακές συμβάσεις, η τράπεζα τι λάβανε υπόψη, το κόμμα τι θα έχει στη χειρότερη περίπτωση? Έχω την εντύπωση ότι έπαιρνε υπόψη στην προηγούμενη, τη συμπεριφορά του κόμματος απέναντι στις τράπεζες και στα δάνεια του. Εμείς, μου θυμάμαι, εγώ έχω ασχολούμαι με τα οικονομικά του κόμματος από το 1997. Μάλιστα. Πάντα δανειζόμαστε. Για να καλύψουμε ανάγκες. Όχι για να χρηματοδοτήσουμε σπατάλες, όπως είπε ένας συνάδελφός μου από άλλο κόμμα σε προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής σας. Τώρα αυτό που αναφέρατε πριν αμέσως, που λέτε ότι εμείς είχαμε μια εγγύηση ότι τουλάχιστον είμαστε ένα κόμμα της Ευρωβουλής και άλλα έχουμε ένα ελάχιστο ποσοστό χρηματοδότησης. Με βάση αυτό πηγαίνετε στις τράπεζες, αυτό το ελάχιστο? Συνάπτα τις δανειακές συμβάσεις. Οι αξιολογήσεις της τράπεζας τις περισσότερες φορές για μας γινόταν με το δυσμενέστερο. Εξηγήστε το αυτό, παρακαλώ. Ποιο είναι το δυσμενέστερο, δηλαδή, το ένα κόμμα, ότι θα είναι οπωσδήποτε ένα κόμμα που θα έχει 1,5%? Το κόμμα θα μπορούσε να βρεθεί εκτός Βουλής. Αλλά όχι εκτός Ευρωβουλής. Εκτός Ευρωβουλής. Αυτό είναι το ελάχιστο. Μάλιστα. Αυτό ανταποκρίνονταν στα πολιτικά πράγματα? Πίστευε κανένας ότι μετά το 10 ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον μπορεί να μείνει στη Βουλή, αλλά θα είναι σίγουρα στην Ευρωβουλή? Δεν ξέρω τι να σα πω σε αυτό. Δεν ανταποκρίνονταν στα πράγματα. Αποδείχθηκε πως όχι. Ότι ήταν πολύ περισσότερα. Ναι. Για πες μου τώρα κάτι. Πολλαπλές εγχωρήσεις έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι. Ποτέ. Ούτε μία? Ποτέ. Ούτε μία. Διάβασα πριν από λίγες μέρες και στον ημερήσιο και στον περιοδικό τύπο ότι το περίλθε στην ιδιοκτησία του ΣΥΡΙΖΑ το ακίνητο της Κουμουνδούρου. Είναι έτσι? Ναι, έτσι είναι. Είναι μεταγεγραμμένο πλέον αυτό? Είναι μεταγεγραμμένο στο ΣΥΡΙΖΑ. Πότε αγοράστηκε αυτό, κύριε Δαριώτη? Κοιτάξτε, το κτίριο αυτό αγοράστηκε από την ΕΡΤ το 1000. Την Ελληνική Αριστερά, το κόμμα. Ναι, ναι, ναι. Αριστερά. Όχι, το χρόνο πέστε μόνο. Το χρόνο αγοράς. Το 1990. 1990. Σήμερα λοιπόν περίφθη στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, με όλες τις διαδικασίες που πρέπει κλπ. Είναι μεταγεγραμμένο σήμερα πλέον στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταγεγραμμένο στο υποδικό φυλακείο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για πες μου, αυτό το ακίνητο το γνωρίζει η δανειοδότρια τράπεζα? Ότι είναι στην κατοχή σας, ξέρει πλέον ότι είναι στην κατοχή σας. Έχετε επικοινωνία με την τράπεζα και με το ακίνητο? Η τράπεζα κάποια στιγμή, το 2013-2014 νομίζω, ζήτησε να υπάρξει μια δήλωση από τον πρόεδρο, ένα negative pledge όπως το λέει, που να το κόμμα να εκχωρεί το δικαίωμα στο ακίνητο, να μην κάνει πράξεις πάνω σε αυτό. Να είναι ελεύθερο δηλαδή. Χωρίς να ενημερωθεί η τράπεζα. Χωρίς να δώσει την έγκριση. Υπάρχει τέτοιο έγγραφο που είναι στην τράπεζα? Υπάρχει έγγραφο που έχει δοθεί στην τράπεζα. Και η τράπεζα ενημερώθηκε. Η τράπεζα είναι ενημερωμένη ότι το έγγραφο, ότι το κτίριο έχει περιέλθει στην κυριότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Και περιμένω από την τράπεζα τις ενέργειές της για το περαιτέρω. Μάλιστα. Τι αξία υπολογίζεται? Το ακίνητο αυτό σήμερα πόσο τετραγωνικά είναι, στο Κουμουνδούρο, κεντρικό κτίριο. Τι αξία έχει? Είναι πάνω από 1500 τετραγωνικά. Δεν ξέρω, γύρω 3-4 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δαριώτη, εδώ ήρθε πριν από λίγο εκπρόσωπος άλλο κόμματος και μας είχε στα χέρια του μία δανειακή σύμβαση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δώσει ποτέ τέτοια εισηγητικά και δανειακές συμβάσεις σε άλλο κόμματα? Εμείς. Γιατί? Από τα βρήκα. Τι εννοείται δανειακή σύμβαση? Δανειακή σύμβαση. Εισηγητικά. Τα εισηγητικά. Το εισηγητικό. Τα όμορφα δανειακή σύμβαση είναι στο 162. Στα χέρια το εισηγητικό λοιπόν. Το εισηγητικό. Τα εισηγητικά, εσείς δώσατε ποτέ εσείς εισηγητικά δικά σας? Δεν τα πάρουμε. Εμείς δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Εμείς δανειακές συμβάσεις έχουμε. Εισηγητικά δεν έχετε? Εισηγητικά όχι βέβαια. Θα μπορούσαν να βρεθούν στα χέρια τέτοια εισηγητικά? Εγώ το άκουσα και γι' αυτό σας είπα και προηγουμένα ότι εγώ... Έχετε εσείς εισηγητικά άλλων κομμάτων?
Ούτε δικά μας δεν έχουμε, ούτε τα δικά μας δεν έχουμε. Δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα. Υπήρχε στον οργανό Χριστοδότη. Ναι. Υπήρξε μια τέτοια συζήτηση την προηγούμενη φορά. Και ρωτήσαμε, κύριε Πρόεδρε, ερώτησα εγώ τον κύριο Σκορδά που το βρήκε και ο κύριος Σκορδάς απάντησε ότι το παρέδωσε ο κύριος Δασκαλάκης. Μόνο που ξέχασε ο κύριος Σκορδάς ότι ο κύριος Δασκαλάκης είχε το 2010, ενώ ο ίδιος ήταν το 2012, άρα δεν μπορεί να το έδωσε, διότι είναι μυθύστερο. Και το εξηγήσαμε και δεν είχε απάντηση. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Εκείνο που κρατάμε είναι ότι ο κύριος Δαριώτης λέει ότι ο ίδιος δεν έδωσε εισηγητικό σε κανένα. Εγώ σας είπα ότι μου έκανε. Εντάξει, που δεν έχει κιόλας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, τελείωσα. Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς κύριε Λάπα. Ο κύριος Μηταράκης εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, 15 λεπτά.